Κάλπες τίνει τη Δευτέρα στα 6 κρατικά νοσοκομεία Παγκύπρια Συντεχνία Νοσηλευτών. Τα 1.700 περίπου μέλη της Συντεχνίας καλούνται να ψηφίσουν κατά πόσο συμφωνούν ή όχι με την πρόταση της ηγεσίας να κατέλθουν σε επαόριστο απεργία από την 3η 15 Μαρτίου. Συνεχίζουμε τον αγώνα μας για την ικανοποίηση των αιτημάτων μας. Γι' αυτόν τη Δευτέρα 7 Τρίτου ζητούμε από τα μέλη μας να στηρίξουν την πρότασή μας, την οποία έχουμε φέρει κάτω στη βάση, για επαόριστον απεργία. Όπως όλα δείχνουν, μετά και τη χθεσινή άκαρπη συνάντηση της Πασινό με τον Υπουργό Υγείας, η συντριπτική πλειοψηφία των νοσηλευτών φέρεται να τάσσεται υπέρ των απεργιακών κινητοποιήσεων. Ωστόσο, είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε τον διάλογο με το υπόλοιπο συνδικαλιστικό κίνημα, με στόχο πάντοτε προσδοκώντας τη συμπόρευση. Εναντίον της πρότασης της Πασινό για επαόριστον απεργία τάσσονται στο παρόν στάδιο οι δύο κλαδικές των νοσηλευτών της Πασιδή. Η έκθεση που έκαναμε χθες τους συναδέλφους και την επαναλαμβάνουμε είναι να μην προχωρήσουν σε οποιασδήποτε κινητοποιήσεις, να αφήσουν να υλοποιηθούν τα συμφωνηθέντα, να γίνουν οι συναντήσεις που πρέπει να γίνουν εφόσον υπάρχει περιθώριο διαλόγου και όταν ολοκληρωθούν όλα αυτά, όλοι μαζί να κάτσουμε κάτω, να κάνουμε την αξιολόγηση μας πού βρισκόμαστε, πώς έχουν τα θέματα. Σε περίπτωση καθόδου των νοσηλευτών σε επαόριστον απεργία θα δημιουργηθούν σοβαρά λειτουργικά προβλήματα στα κρατικά νοσηλευτήρια. Αναμένεται να αναβληθούν προγραμματισμένα χειρουργία και ραντεβού, εξελίξεις που πιθανόν να προκαλέσουν μεγάλη ταλαιπωρία στους ασθενείς. Μιλώντας στην εκπομπή του Ράδιο Πρώτο, έχουμε θέμα και την Κατερίνα Χριστοφίδου, ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού δήλωσε πως δεν βλέπει θετικά το αίτημα των νοσηλευτών για αναβάθμισή τους στην πανεπιστημιακή κλίμακα. Ακόμα και ο ταχυδρόμος έκανε υπουργός συγκοινωνίων. Εάν είναι με βάση το πτυχίο μόνο και όχι με βάση τη δουλειά που κάνεις, μπορεί και ο ηχολήπτης σου εδώ να είναι πτυχιούχος. Αλλά η δουλειά που κάνει είναι ηχολήπτης. Θα πληρώνεται ως ηχολήπτης. Ο Αβέροφ Νεοφύτου ανέφερε ότι οι νοσηλευτές στο δημόσιο τομέα είναι αριθμητικά περισσότεροι από όσους εργάζονται στο ιδιωτικό τομέα, ενώ οι απολαβές τους είναι υπερδιπλάσιες.